Η καρδιά της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη θα χτυπά στην Κρήτη από την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή με δεκάδες ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και σημαντικές προσωπικότητες των ευρωπαϊκών θεσμών να δίνουν το παρόν στην κορυφαία διοργάνωση των Study Days. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου και οι προετοιμασίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό κορυφώνονται σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στην Κρήτη, για να προετοιμάσουμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στη Χερσόνησο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι μια τριλογία συζητήσεων σε τρεις πόλεις. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να βρεθεί στην Κρήτη ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, περί τους 150 ευρωβουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη των Βρυξελών, όπως ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Η αυλή ανοίγει το βράδυ της Τρίτης με τον αντιπρόεδρο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να υποδέχεται τους συμμετέχοντες με ένα καλωσόρισμα που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονο το άρωμα Κρήτης, τόσο κατά την άφηξή τους, όσο και στο δείπνο εργασίας που θα παραθέσει το ίδιο βράδυ ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Μετά από εισήγηση του κυρίου Μεϊμαράκη, άλλωστε προτάθηκε η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Κρήτη για να φιλοξενήσει το σημαντικό πολιτικό γεγονός, όπως είχε τονιστεί το Μάιο, οπότε και κλείδωσε η διοργάνωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, δεδομένου ότι θα συμμετάσχουν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Από τα θέματα στην ατζέντα ξεχωρίζει η συζήτηση για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει το ρόλο της και την ικανότητά της να δρά γρήγορα και αποτελεσματικά στη διαχείριση κρίσεων. Και τι κουβεντιάζουμε? Το μέλλον της Ευρώπης. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης? Πού πάει η Ευρώπη τα επόμενα 20-30 χρόνια σε όλα τα επίπεδα? Το πρωί της Τετάρτης ξεκινούν οι εργασίες με διάφορες θεματικές που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας στην Ευρώπη και το Ταμείο Ανάκαμψης. Λίγες ώρες αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στην Κρήτη και το βράδυ της Πέμπτης θα παραθέσει δείπνο στους συμμετέχοντες στο ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα πέσει η αυλαία. Και θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο την ερχόμενη Παρασκευή. Άρα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη αυτή την πολύ μεγάλη Ευρωπαϊκή Σύναξη. Σχεδόν κάθε χρόνο επιλέγεται μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διοργανώνει συναντήσεις και σεμινάρια με συγκεκριμένη ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν το συγκεκριμένο συνέδριο πραγματοποιούνταν κάποιους μήνες νωρίτερα, θα θεωρούνταν δεδομένη η συμμετοχή και ισχυρών ηγετών, όπως ο Γάλλος πρόεδρος και η Γερμανίδα καγκελάριος. Όμως οι εκλογές στη Γερμανία και η αντίστροφη μέτρηση για κάλπες στη Γαλλία δεν το επέτρεψαν στην παρούσα χρονική στιγμή.